Έχουμε πάει ήδη στον Άσιο για το βραδινό ιατρικό δελτίο. Στο βήμα βλέπουμε τον κύριο Ευθύμιο Λιβάνη. Καλησπέρα σας. Κατά το τελευταίο εξάωρο, η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού παραμένει αμετάβλητη. Υπευλήθη σε αιμοκάθαρση, την οποία ανέχθηκε καλά. Η αναπνευστική του λειτουργία δεν υποστηρίζεται από αναπνευστήρα το τελευταίο εξάωρο. Υποβάλλεται σε ολόσωμη αξονική τομογραφία. Όχι, υποβάλλεται. Είμαστε στη διαδικασία. Η εξέταση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν βγάζει αμέσως αποτέλεσμα. Πρέπει να μελετηθεί μετά. Ποια ώρα ξεκίνησε η τομογραφία, κύριε Λιβάνη? Έχει ξεκινήσει γύρω στις 7.30-8 παρατέταρτο κάπου εκεί. Και πέρας της αναμένεται ποια ώρα? Ακριβώς τώρα, σε μισή ώρα από τώρα. Θα μας ενημερώσετε μετά? Όχι, γιατί τώρα, αύριο. Αύριο. Ναι, δεν έχω την εμπειρία πόσο κρατάει η ολόσωμη αξιονική τομογραφία. Γνωρίζετε σε ποια σημεία έχει κάνει μέχρι τώρα τις τομογραφίες, ποια σημεία έχουν ανεχθεί? Μέχρι τώρα. Ναι. Άρχισε πάντως, και το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι άρχισε να κάνει με το κεφάλι. Άρχισε με το κεφάλι. Γνωρίζετε αν παραιτήθηκε ο κύριος Κρεμαστινός από Υπουργός Υγείας? Ιατρικό δελτίο ανακοινώνω. Συνεργάτης του είσαι? Στο ως γιατρό. Ως γιατρός. Αν το γνωρίζετε, σας ρωτήσω. Σας λέω, δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Δεν μπορώ να σας απαντάω για πράγματα τα οποία δεν είμαι άνθρωπος να σας απαντήσω. Πώς σας απαντήσω? Υπάρχει κάτι το οποίο ψάχνετε να πείτε συγκεκριμένα με την? Όχι, είναι στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό είναι και υποβάλλεται σε ολόσωμη αξονική τομογραφία. Ολόσωμη. Άμα ήταν κάτι. Είναι παραμένει αμετάβλητη. Ορίστε. Ναι. Το αμετάβλητο είναι κατάσταση. Δεν είπαμε ποτέ ότι η κατάσταση η γενική δεν μας ανησυχεί. Δεν είπαμε ότι είναι καλά. Έχει γίνει πρώτη βιοψία νεφρού? Πρέπει να γίνει πρώτη πρώτα για να γίνει δεύτερη. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, σας σκέψουμε. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το βραδινό ιατρικό ανακοινωθέν. Ωστόσο, πολύ σύντομα να δώσουμε μερικά στοιχεία για το πολιτικό παρασκήνιο που υπήρξε σήμερα εδώ στο Άσιο. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Λιβάνη, το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο. Να πούμε λοιπόν ότι πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το περιβάλλον του κύριου Κρεμαστινού, μιλάνε για την ύπαρξη δύο επιστολών, οι οποίες απεστάλησαν η πρώτη προς τον αναπληρώντα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο, και η δεύτερη προς τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Η επίμαχη επιστολή προς τον κύριο Τσοχατζόπουλο, η οποία φέρεται ότι περιλαμβάνει την παρέτηση του κυρίου Κρεμαστινού, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από το περιβάλλον του κυρίου Κρεμαστινού, αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας κάνει γνωστό προς την κυβέρνηση τα γεγονότα που αφορούν την άσκηση του ιατρικού του καθήκοντος και όσα έχουν διαδραματιστεί αμέσως μετά. Επισημαίνει ότι εξ αρχής ο κύριος Κρεμαστινός είχε ζητήσει την παρέτησή του από Υπουργός Υγείας, εξ αρχής, από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε να νοσηλεύεται ο Πρωθυπουργός στον Άσιο. Και τώρα αναφέρεται στην επιστολή που ζητήθηκε η παρέτηση του κύριου Κρεμαστινού από κυβερνητικά στελέχη, από βουλευτές. Ενημερώνει για αυτό την κυβέρνηση, περιμένει την αντίδρασή της, περιμένει την κυβέρνηση να πάρει θέση και μετά θα καθορίσει και ο ίδιος τη στάση του. Η επιστολή προς τον κύριο Σκανδαλίδη ευχαριστεί για τη συμπαράσταση που δηλώθηκε από το κόμμα προς τον Υπουργό Υγείας. Και να πούμε τέλος ότι από το περιβάλλον του κυρίου Τσοχατζόπουλου διαψεύδεται το γεγονός ότι υπάρχει παρέτηση στην επιστολή, ενώ την ίδια θέση είχε και ο Υπουργός Τύπου Τηλέμαχος Κητήρης, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο από τον Άσιο. Εντάξει, Χρήστα Ρουμελιώτη, θα τα πούμε όλα αυτά στις 11 το βράδυ με όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο υπάρχει από τον Άσιο. Στις 11 λοιπόν.